Να, ο οποίος ο ίδιος με τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να έρθω. Τον ρωτάω να μου πει την πηγή που με βρήκε, αλλά δεν μου λέει. Είναι μυστικές οι Το πηγές. κρατάει μυστικό. Ασχολούμαι, συγχαρητήρια βέβαια, γιατί όλοι οι ομιλητές είναι εκλεκτοί από ό,τι είδα το πρόγραμμα και πραγματικά έχετε την ευκαιρία οι Κατερινιώτες να γεύεστε υψηλού επίπεδου επιστημονικά γεύματα, τα οποία βέβαια είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να ζήσουμε σε αυτή τη ζωή με τα πολλά προβλήματα και τις πολλές δυσκολίες. Ασχολούμαι με την νόσο του Αλτσάιμερ τα τελευταία 5 χρόνια. Είμαι νευρολόγος ψυχίατρος και πραγματικά οι εμπειρίες Κάτι μου έχασα. Συγγνώμη. σε αυτή την νόσο είναι πραγματικά και πάρα πολλές και δραματικές. Είχα μαζί μου και έχω ένα γράμμα το οποίο απευθύνεται στην τηλεόραση του Αντένα ενός ανθρώπου συζύγου, συνταγματάρχου, ο οποίος περιθάλπει τη γυναίκα του, η οποία έχει νόσο Αλτσάιμερ και ρωτάει πάρα πολλά και ωραία ερωτήματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η καθημερινή του ζωή. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Πιστεύω ότι και εσείς θα έχετε ένα πλήθος ερωτήσεων που θα συζητήσουμε στο τέλος. Πριν όμως να φτάσουμε στις ερωτήσεις, θα ήθελα να πούμε 2 πράγματα για το τι είναι η νόσος του Αλτσάιμερ, πόσο συχνή είναι, ποια είναι η κλινική της εικόνα, πόσο προβληματίζει όλο τον κόσμο, πώς μπορούμε να βάλουμε τη διάγνωση και λίγα λόγια για τη θεραπεία της. Τι είναι η νόσος του Αλτσάιμερ. Πριν φτάσουμε στο τι είναι, πρέπει να πούμε τι είναι άνοια. Γιατί η νόσος του Αλτσάιμερ είναι η συχνότερη άνοια. Δηλαδή, λέμε ότι γύρω στο 50 με 60% των ανοιών, αυτό που ο κόσμος λέει μαλάκινση του εγκεφάλου, οφείλεται στη νόσο του Αλτσάιμερ. Τα υπόλοιπα 20% οφείλονται στα πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια. Ένα μικρό ποσοστό της άνοιας οφείλεται σε όγκους και ένα άλλο μικρό ποσοστό οφείλεται στην έλλειψη βιταμίνης B12 και σε άλλα αίτια, όπως όταν ένας άνθρωπος περάσει εγκεφαλίτιδα ή άλλα νοσήματα τα οποία έχουν σαν στόχο τον εγκέφαλο. Η νόσος του Αλτσάιμερ είναι μία κατάσταση όπου ο άνθρωπος χάνει τις νοητικές του ικανότητες και συγχρόνως αυτή η νοητική του έκπτωση έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή, χάνει και την ικανότητα των καθημερινών δραστηριοτήτων του. Ο άρρωστος δηλαδή δεν μπορεί, αν είναι γυναίκα, να μαγειρέψει, δεν μπορεί να φροντίσει το σπίτι της σε κάποια φάση. Κάποιος έλεγε πήρε ένα φάρμακο η μητέρα μου και τώρα πια τρώω αλατισμένο το φαγητό. Ξεχνούσε να βάλει το αλάτι στο φαγητό. Σε δραστηριότητες τις οποίες τις έκανε χρόνια μια νοικοκυρά ή ένας σύζυγος ο οποίος εργαζόταν σε μια δημόσια υπηρεσία και ξαφνικά οι συνάδελφοί του βλέπουν ότι ενώ τα έκανε πολύ καλά όλα, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τα έβγαζε πολύ καλά στην καθημερινή του δουλειά, τώρα πια σταματάει, ρωτάει και ξαναρωτάει τις ίδιες ερωτήσεις, νιώθει αδύναμος και ανίκανος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εργοδότη του και ούτω καθεξής. Άρα, Αλτσάιμερ έχει ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο ξεχνάει, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πάνω από την ηλικία των 50 ξεχνάμε, γιατί οι στατιστικές λένε ότι χάνουμε γύρω σε 100.000 κύτταρα του εγκεφάλου μας κάθε μέρα, εκεί, μετά τα 50 περίπου. Άρα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων ξεχνούνε. Αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά από το να ξεχνάς μέχρι του να κάνεις και να κάνεις σοβαρά προβλήματα στις καθημερινές δραστηριότητες και να μπορείς να μην είσαι λειτουργικά ικανός να ανταπεξέλθεις στις καθημερινές απαιτήσεις. Επομένως, υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ενός αρρώστου που ξεχνάει και ενός αρρώστου που έχει Αλτσάιμερ, έστω και στα αρχόμενα στάδια. Ο άνθρωπος λοιπόν με την Αλτσάιμερ ξεχνάει, χάνει τον προσανατολισμό του, χάνεται μέσα στην πόλη ή χάνεται μέσα στο χωριό του και σε τα τελευταία στάδια χάνεται και μέσα στο σπίτι του. Δεν μπορεί δηλαδή να βρει πού είναι η κουζίνα, πού είναι η τουαλέτα
Και αυτό το πράγμα βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι για εκείνον που σε εκείνα τα στάδια δεν καταλαβαίνει και πολλά πράγματα ή τουλάχιστον νομίζουμε ότι δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα, όσο για τους συγγενείς. Στην πορεία, ο άρρωστος αυτός δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει, ούτε να μιλήσει πολύ καλά, αλλά ούτε και να καταλάβει αυτά που του λέμε, δηλαδή έχει αφασία μεικτού τύπου και εκπομπής του λόγου, αλλά και αντίληψης του λόγου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του και τα δυο σωστά, δεν μπορεί να κουμποθεί, δεν μπορεί να ντυθεί. Είχα κάποιες ωραίες διαφάνειες που έδειχναν αυτές τις δυσκολίες. Δεν μπορεί να φάει, να χρησιμοποιήσει το πιρούνι και το μαχαίρι από τα πρώτα στάδια, αρχίζει να χρησιμοποιεί τα χέρια του για το φαγητό και σιγά σιγά φτάνει πια να μην μπορεί να, να πάει στην τουαλέτα, έχει ακράτεια ούρων και κοπράνων. Περπατάει όμως μέχρι σε αυτό το τελευταίο στάδιο, έχει τάσεις φυγής, αρχίζει να έχει διαταραχές συμπεριφοράς, δεν ακούει, θυμώνει, χτυπάει. Τους ανθρώπους βέβαια είναι ακίνδυνος να κάνει κακό, εάν ο άνθρωπος που είναι κοντά του μπορεί να τον καθησυχάσει, να τον ηρεμήσει ή να τον πάρει να τον βγάλει μια βόλτα την ώρα που χρειάζεται. Και έχω γνωρίσει τέτοιους πολλούς ανθρώπους που ζουν μαρτυρικές ώρες πλάι στους συζύγους τους, αλλά πιστεύω γι' αυτό θα τους αμύψει ο Θεός. Και στη συνέχεια ο άνθρωπος αυτός ακινητοποιείται στο κρεβάτι, γίνεται σαν το έμβριο, κουλουριάζεται επάνω στο κρεβάτι και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς το λέω αυτό ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα? Έχω την εξής εμπειρία. Είχα έναν άρρωστο ο οποίος μου τον φέραν στο νοσοκομείο σε κατάσταση ημικώματος, μόνο το όνομά του έλεγε, και με αγωνία η σύζυγος και ο γιος μου έλεγαν τι θα γίνει γιατρέ, τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα στο τελευταίο εξάμηνο έφτασε σε αυτό το χάλι. Τελικά κάναμε επίπεδα βιταμίνης B12, του έλειπε αυτή η βιταμίνη και δίνοντας τη βιταμίνη τελικά στον άρρωστο αυτό, αυτή τη στιγμή διευθύνει μια ψαροταβέρνα στην Καλαμαριά. Και βέβαια τον λέω τον άνθρωπο αυτό, πες μου τι ένιωθες εκείνο τον καιρό, τι καταλάβαινες, και η απάντησή του ήταν ότι είναι ένα κενό στη ζωή μου. Δεν καταγράφηκε τίποτα από όλα αυτά που γινόταν γύρω του, επομένως δεν είχε τη δυνατότητα να μας πει τίποτα για αυτές τις εμπειρίες. Βέβαια πολλές φορές νιώθω ότι καταλαβαίνουν μερικά πράγματα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί έρχονται και μας αγκαλιάζουν, μας φιλάνε, τρέχουν τα μάτια τους δάκρυα, και επομένως λέμε ότι πιθανώς αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, αλλά ίσως δεν θα μάθουμε ποτέ τι καταλαβαίνουν, τι νιώθουν. Και ενώ λένε ότι δεν θυμούνται ονόματα κλπ, μας βλέπουν, μας απλώνουν τα χέρια τους, χαίρονται που μας βλέπουν, τα μάτια τους φωτίζονται ή νιώθουν να αγαπούν και να εξαρτώνται πλήρως από το σύζυγο ή τη σύζυγο. Επομένως δεν μπορώ να σας λύσω αυτό το ερώτημα, θα το μάθουμε στον ουρανό. Ίσως δεν ξέρω αν σε κάποια φάση η επιστήμη φτάσει σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε από αυτούς τους ανθρώπους κάποια πράγματα. Αυτή είναι η κλινική εικόνα σε όλο της το μεγαλείο για την νόσο του Αλτζάιμερ, και θα έρθει τώρα το ερώτημα πώς θα βάλουμε τη διάγνωση εάν οι άρρωστοι αυτοί έχουν νόσο Αλτζάιμερ ή κάτι άλλο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε τη δυνατότητα το να κάνουμε εξετάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βάλουμε 100% τη διάγνωση. Δηλαδή, κάνουμε την αξονική τομογραφία για να αποκλείσουμε έναν όγκο, γιατί ένας όγκος μπορεί να κάνει άνοια. Κάνουμε τα επίπεδα βιταμίνης B12 στο αίμα για να δούμε αν τελικά η έλλειψη βιταμίνης B12 οδήγησε τους ανθρώπους σε άνοια. Κάνουμε μία εξέταση για τη σύφυλη, γιατί η σύφυλη μπορεί να κάνει άνοια. Κάνουμε επίσης εξέταση για το θυροειδή, γιατί οι παθήσεις του θυροειδούς μπορεί να κάνουν άνοια. Αυτά για να αποκλείσουμε όλες τις άλλες τις άνοιες. Στην ουσία όμως μία εξέταση η οποία θα βάλει τη διάγνωση για την νόσο του Αλτζάιμερ δεν έχουμε. Επομένως, αν δείτε τα χαρτιά τα οποία γράφουμε, λέμε πιθανή νόσο του Αλτζάιμερ ή άνοια τύπου Αλτζάιμερ, γιατί τελικά κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές μορφές για την νόσο του Αλτζάιμερ και πάρα πολλά αίτια τα οποία ενοχοποιούνται για αυτήν. Και μια και αναφέρομαι στα αίτια, θα έλεγα ότι
Δεν ξέρουμε πολλά αίτια. Έχουν γίνει πάρα πολλές επιδημιολογικές μελέτες και εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μία στην Ελλάδα και την τελειώσαμε πρόσφατα και ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας, που δείχνει ότι το ποσοστό της άνοιας πάνω από την ηλικία των 70 χρονών είναι γύρω στο 10 με 12% στην Ελλάδα. Τόσα είναι τα ποσοστά και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, πάνω από την ηλικία των 70 είναι γύρω στο 10%, πάνω από την ηλικία των 65 είναι γύρω στο 6%, 6-7%. Και μελέτες στην Ιαπωνία, και μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, και μελέτες στην Ευρώπη, εκεί οδηγούν. Και επίσης, κάθε 5 χρόνια φαίνεται ότι διπλασιάζεται αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, στην ηλικία των 65 είναι 6, στην ηλικία των 70 γίνεται 10%, στην ηλικία των 75 γίνεται 20%, στην ηλικία των 80 γίνεται 40%, στην ηλικία των 85 λένε ότι φτάνει το 80%, αλλά δεν το φτάσαμε. Εμείς στην ηλικία των 85 πιάσαμε το ποσοστό 56%, δηλαδή περίπου η μισή άρρωστη υπάρχουν από νόσο του Αλτσάιμερ, η μισή ενήλικες. Έτσι, πάνω από 85 χρονών, και αυτά είναι τα αποτελέσματα και στη Σουηδία και σε μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η ηλικία των 85 είναι καθοριστική και περίπου είναι γύρω στο 56 με 60% το ποσοστό. Άρα, είναι τρομακτικά τα νούμερα. Και αυτά τα νούμερα βγαίνουν στην επιφάνεια. Με ρωτούσε προηγουμένως ο πατήρ εδώ που έχουμε ανάμεσά μας, την ξέραμε αυτή την αρρώστια παλιά? Δεν την ξέραμε, γιατί ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα ήταν πολύ χαμηλός. Ήταν γύρω στο 40, στα 50 μέσος όρος. Τώρα στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 75 και φτάνουμε τον μέσο όρο όλων των άλλων κρατών. Επομένως, όσο ανεβαίνει ο μέσος όρος της ζωής, τόσο πιο πολλές είναι οι περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν γύρω μας. Και γι' αυτό αυτό τον καιρό όλος ο κόσμος δίνουν χρήματα για την έρευνα για την νόσο του Αλτζάιμερ, γιατί η γη μας όσο πάει γυράσκει από ανθρώπινο υλικό. Βλέπετε, οι γεννήσεις φτάνουν να είναι λιγότερες από τους θανάτους. Επομένως, σε κάποια φάση η Ελλάδα και όλος ο κόσμος, λέω για την Ελλάδα γιατί τελικά ο ρυθμός που αυξανόμαστε είναι το 1/4 του ρυθμού που αυξάνονται οι Τούρκοι. Επομένως, βλέπετε ότι, λέω την Ελλάδα πρώτη, αλλά και όλο τον κόσμο μετά, ότι δεν πάμε καλά και όλη η γη θα είναι γη ηλικιωμένων. Τα αίτια, επομένως, που πρέπει να συζητήσουμε, είναι το ένα, το βέβαιο, είναι η ηλικία. Δηλαδή, είναι συνδεδεμένη η νόσος του Αλτσάιμερ με την ηλικία. Ένα άλλο αίτιο, το οποίο το βρήκαν την προηγούμενη δεκαετία επιστήμονες, ήταν ότι πολλοί, πολλοί άρρωστοι που είχαν νόσο του Αλτσάιμερ ανέφεραν ότι και κάποιος άλλος στην οικογένεια είχε επίσης νόσο του Αλτσάιμερ. Οι πιθανότητες δηλαδή να πάθει κάποιος νόσο του Αλτσάιμερ αυξάνονται, εφόσον έχουμε και έναν άλλο συγγενή στην οικογένεια με νόσο του Αλτσάιμερ. Άρα κάτι συμβαίνει και πράγματι αυτό τους οδήγησε. Και σήμερα πιστεύουμε, μιλάμε για 4 χρωμοσώματα. Ξέρετε τι είναι τα χρωμοσώματα, είναι το γενετικό μας υλικό, αυτά που κληρονομούμε από τους γονείς μας. Λοιπόν, 4 χρωμοσώματα ενοχοποιούνται για την νόσο του Αλτσάιμερ. Επομένως, έχει κληρονομικότητα αυτή η νόσος. Είναι επομένως σποραδική, δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει κανείς στην οικογένεια που να είχε μέχρι τώρα νόσο του Αλτσάιμερ και ξαφνικά να εμφανίζεται, και είναι και οικογενής, δηλαδή κληρονομείται με κάποια χρωμοσώματα. Και αυτό βέβαια είναι πραγματικά συνταρακτικό, γιατί θέτει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει η μητέρα μου Αλτσάιμερ, εγώ θα πάθω Αλτσάιμερ, εγώ θα παντρευτώ, θα κάνω παιδιά εφόσον πρόκειται να κάνω Αλτσάιμερ. Είναι ερωτήματα δεοντολογίας πια, ηθικής δεοντολογίας, τα οποία τα έχουν ξεφυτρώσει με την πρόοδο της επιστήμης, δεν πρέπει να τα παραβλέψουμε και πρέπει να πάρουμε θέση σαν πολιτεία και σαν εκκλησία σε αυτά τα θέματα, γιατί βασανίζουν τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Η άποψη είναι, δεν έχει σχέση αν θα πάθω εγώ Αλτσάιμερ, δεν έχει σχέση σημασία αν θα πάθουν τα παιδιά μου Αλτσάιμερ. Γιατί η έρευνα προχωράει τόσο πολύ και ίσως θα έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε αυτά τα γονίδια στο μέλλον,
και επομένως οι άνθρωποι αυτοί να θεραπευτούν στο μέλλον και να μην πάθουν. Κάποια άλλα αίτια που έχουν συζητηθεί πέρα από τα χρωμοσώματα και τα γονίδια είναι το κάπνισμα. Λένε λοιπόν ότι το κάπνισμα ίσως είναι προφυλακτικός παράγοντας. Δηλαδή όσοι καπνίζουν δεν θα πάθουν όσο του Αλτζάιμερ. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι ένα στατιστικό ψέμα. Γιατί είναι στατιστικό ψέμα? Γιατί συνήθως οι καπνιστές δεν φτάνουν σε μεγάλη ηλικία. Είτε λόγω εμφραγμάτων, είτε λόγω καρκίνου του πνεύματος, είτε λόγω αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, πεθαίνουν νωρίς. Άρα όταν φτάσουμε στα μεγάλα νούμερα των 75 και των 80 χρονών, δεν υπάρχουν καπνιστές να συγκριθούν. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι το κάπνισμα προφυλάσσει. Βέβαια, έχει τη λογική του. Ενεργοποιεί τους νικοτινικούς υποδοχείς, που είναι υποδοχείς που ενεργοποιούνται από έναν νευρομεταφορέα που λέγεται ακέτιλο χολίνη στον εγκέφαλο. Και αυτή η ακέτιλο χολίνη είναι ελαττωμένη στην όσο του Αλτζάιμερ. Άρα η νικοτίνη διατηρεί τους υποδοχείς αυτούς ζωντανούς. Όμως οι στατιστικές μελέτες που έχουν βγάλει αυτά τα αποτελέσματα αντιφάσκουν. Είναι κάπου 8 μελέτες οι οποίες λένε ότι το κάπνισμα προφυλάσσει. Υπάρχουν 2-3 οι οποίες λένε ότι δεν βρήκαμε διαφορές και η δική μας που έγινε στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης δεν βρήκε διαφορές. Και υπάρχουν και κανένα 2 μελέτες οι οποίες λένε ότι το κάπνισμα ενοχοποιείται. Επομένως, η στατιστική φαίνεται ότι δεν μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα. Ένας άλλος παράγοντας που ενοχοποιείται για την νόσο του Αλτζάιμερ από το περιβάλλον είναι η εκπαίδευση. Γιατί λέω από το περιβάλλον? Γιατί φαίνεται ότι δεν είναι μόνο τα γονίδια που ενοχοποιούνται για την Αλτζάιμερ, γιατί βλέπουμε 2 διδύμους. 2 μονογενείς διδύμους. Ο ένας κάνει νόσο του Αλτζάιμερ στα 60 και ο άλλος κάνει στα 70 ή στα 80. Άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες του περιβάλλοντος, οι οποίοι παράγοντες τροποποιούν αυτή την έκφραση αυτού του γονιδίου, αυτού του χρωμοσώματος. Και το μεν ένα στον έναν άνθρωπο εκφράζεται νωρίς, στον άλλον δεν εκφράζεται νωρίς. Άρα πρέπει να βρούμε ποιοι παράγοντες του περιβάλλοντος, μια και ακόμη η γονιδιακή θεραπεία δεν έχει προχωρήσει, να βρούμε ποιοι παράγοντες του περιβάλλοντος επηρεάζουν αυτή την έκφραση των γονιδίων και αυτούς τους παράγοντες να τους ελέγξουμε. Γι' αυτό μιλάμε για το κάπνισμα. Ένα άλλο παράγοντα που βρήκαμε εμείς στη μελέτη μας είναι η κατάθλιψη. Άνθρωποι που έπαθαν κατάθλιψη τελικά ήταν πιο ευέλικτοι από αυτούς που δεν έπαθαν κατάθλιψη. Επομένως το μήνυμα είναι μη στεναχωριέστε για τίποτα. Κανένα πρόβλημα να μην σας αγγίζει για να μην πάθουμε Αλτζάιμερ. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα είναι η εκπαίδευση. Λένε ότι αυτοί που έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευένδοτοι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο ευάλωτοι. Πιο πιθανό είναι να πάθουν νόσο του Αλτζάιμερ από ότι αυτοί που είναι με πολύ ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Παρ' όλα αυτά, είδατε και ο Ρίγκαν πάσχει από νόσο του Αλτζάιμερ. Φυσικοί νομπελίστες πάθαν νόσο του Αλτζάιμερ, μαθηματικοί, μουσικοί παγκόσμιας εμβέλειας και γνωστοί σε όλο τον κόσμο πάθαν νόσο του Αλτζάιμερ. Επομένως, ναι μεν ίσως το χαμηλό επίπεδο της εκπαίδευσης μπορεί να είναι ένας παράγοντας, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι άνθρωποι με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης δεν θα πάθουν νόσο του Αλτζάιμερ, εάν έχουν ίσως κάποια γονίδια που καθορίζουν την νόσο. Το κόστος τώρα είναι τρομακτικό και τα νούμερα είναι επίσης τρομακτικά. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο υπολογίζουμε ότι πάσχουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Και το κόστος μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που πιστεύουν ότι το 2050 θα πάσχουν 4 εκατομμύρια άνθρωποι, το κόστος είναι 90 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Όλα αυτά είναι τρομακτικά νούμερα, τα οποία πραγματικά κάνουν τους Αμερικανούς, τους οικονομολόγους, να κινητοποιούνται στο να βρουν λύση στο μεγάλο αυτό το πρόβλημα. Στην Ελλάδα υπολογίστε το 10% των ηλικιωμένων πάνω από 70, για να δείτε πού φτάνουμε. Όσο για το κόστος,
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αμέριμνα για την Ελλάδα. Ούτε τα κατάλληλα κτίρια υπάρχουν, τα κατάλληλα νοσοκομεία που θα υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους και θα ανακουφίσουν τους συγγενείς τους. Ούτε οι κατάλληλοι ξενώνες που θα τους κρατήσουν για λίγο τουλάχιστον, να πάνε οι άνθρωποι, οι συγγενείς, να ξεσκάσουν λίγο, να ξεκουραστούν, να βρεθούν με κάποιους φίλους τους. Και αναγκαστικά αυτοί οι άνθρωποι μένουν ή κοντά στους συγγενείς τους, οι οποίοι ηρωικά υποφέρουν μαζί τους, ή κλείνονται σε κάποιες κλινικές, ψυχιατρικές κλινικές, όπου παίρνουν μια χούφτα φάρμακα για να είναι ήρεμοι και να μην τους ενοχλούν, και όπου τους ταΐζουν και είναι καταδικασμένοι μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα να πεθάνουν, γιατί κάποιος δεν τους μιλάει, δεν έχουν καμιά επικοινωνία, δεν έχουν καθόλου εξωτερικά ρεθίσματα και τα λίγα κύτταρα που ζουν και αυτά πεθαίνουν μέσα σε λίγο, πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Κανένας δεν είναι κινητοποιημένος από την κυβέρνηση, από την χώρα μας, από την κρατική εξουσία. Κάναμε μια εταιρεία για την νόσο του Αλτσάιμερ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μιλήσαμε σε όλους τους Έλληνες γιατρούς, στείλαμε γράμμα στους οποίους λέμε να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν. Πώς θα συμπαρασταθούμε? Είναι το θέμα που ίσως πολύ σας ενδιαφέρει. Τι κάνουμε εμείς στο νοσοκομείο μας, το Γιώργιος Παπανικολάου, όπου δουλεύω από το 1988. Έρχεται ένας άρρωστος με νόσο Αλτσάιμερ στο νοσοκομείο και το πρώτο που κάνουμε είναι οι ψυχολόγοι μας να κάνουν κάποιες ερωτήσεις και κάποιες δοκιμασίες, νευροψυχολογικές δοκιμασίες, με στόχο να δούμε το επίπεδο που είναι ο άρρωστος. Σε ποιο επίπεδο, είναι αρχόμενο, είναι μέσο επίπεδο, είναι τελευταίο στάδιο. Λοιπόν, στη συνέχεια δίνουμε τις εξετάσεις που σας είπα. Στη συνέχεια, εάν το επίπεδο του αρρώστου είναι ικανοποιητικό, και ικανοποιητικό λέω αν το mini mental, που είναι μια αδρή εξέταση νοητική, είναι πάνω από 10, τότε τους βάζουμε σε προγράμματα τα οποία είναι ψυχολόγοι, ειδικά εκπαιδευμένοι, τους βοηθάνε να αυτοεξυπηρετούνται. Έστω και αν ξεχνούνε, έστω και αν η κρίση τους είναι λατωμένη, έστω και αν η ικανότητα επικοινωνίας είναι σοβαρά επηρεασμένη, αυτοί οι άρρωστοι να μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, να θέλουν να πιούν ένα ποτήρι νερό, να πάνε στην κουζίνα, να πάρουν το ποτήρι, να βάλουν νερό και να πιούν, να πάνε στην τουαλέτα. Δηλαδή, το ένα πρόγραμμά μας είναι να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους όσο το δυνατόν σε καλύτερη λειτουργική κατάσταση. Το δεύτερο είναι, φτιάχνουμε τώρα ομάδες αυτών των αρρώστων, έτσι ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έστω, με νοήματα, με τις λίγες λέξεις που μπορούν να χρησιμοποιούν, μακριά από τους συγγενείς. Έτσι ώστε αυτές τις 2-3 ώρες που θα βρεθεί η ομάδα των 10 ανθρώπων με νόσο του Αλτσάιμερ σε μία αίθουσα, αυτές τις 2-3 ώρες να απαλλαγούν οι συγγενείς από το βάρος της επικοινωνίας και συγχρόνως να γίνει ένα μάθημα επικοινωνίας όπου ψυχολόγοι πάλι κοντά τους τους στηρίζουν και τους βοηθάνε στο να μπορούν να επικοινωνούν. Τι θέλεις να πεις, για πες το μου εμένα να το πω εγώ καλύτερα, και μέσα από αυτό τον τρόπο επικοινωνίας χαίρονται και βλέπουν ότι δεν είναι μόνο αυτοί, όταν είναι στα αρχόμενα στάδια που ιδιαίτερα πονάνε και υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι γιατί νιώθουν την αναπηρία τους, αλλά υπάρχουν και άλλοι, αλλά πρέπει να παλέψουμε για να τους κρατήσουμε και εμείς και εκείνοι να κρατηθούν σε μια καλή λειτουργική κατάσταση. Το τρίτο τώρα είναι τα φάρμακα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά φάρμακα που μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η νόσος του Αλτσάιμερ θεραπεύεται. Υπάρχουν όμως κάποιες ελπίδες, γιατί δοκιμάζονται πάρα πολλά φάρμακα στο εξωτερικό. Η τελευταία μου επικοινωνία με τέτοιου είδους φάρμακα και η τελευταία μου επαφή ήταν στη Βενετία, όπου ανακοινώθηκε ένα καινούριο φάρμακο από μια εταιρεία που δοκιμάζεται στην Αμερική με καλά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα τώρα έχουμε αρκετά φάρμακα τα οποία τελικά φαίνεται ότι έχουν κάποια μικρή δράση, κάποια μικρή βοήθεια στους ανθρώπους αυτούς,
η οποία όμως μετά από λίγο χρονικό διάστημα περνάει. Άρα πρέπει συνεχώς να βρίσκονται σε επικοινωνία με τον γιατρό τους στο νοσοκομείο, για να μπορεί να τους αλλάζει θεραπευτική αγωγή, η οποία θεραπευτική αγωγή θα μπορέσει να δίνει κάθε μία το δικό της μερίδιο και να μπορέσουν να βοηθηθούν. Στην Αμερική, πέρυσι που ήμουν το καλοκαίρι, χρησιμοποιούσαν σχήματα, 2-3 φάρμακα μαζί. Το κάθε φάρμακο είχε το δικό του στόχο, το δικό του αποτέλεσμα και όλα μαζί τα αποτελέσματα είχαν κάποια, όλες οι μαζί οι δράσεις των φαρμάκων είχαν κάποια αθρηστικά αποτελέσματα. Τι κάνουμε τώρα στην κλινική μας? Χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματά μας δεν είναι ιδιαίτερα καλά, γιατί με όλα αυτά τα φάρμακα δεν τα δίνουμε απλώς, αλλά παρακολουθούμε τους αρρώστους και βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Δηλαδή κάνουμε μελέτες αυτών των αρρώστων και των φαρμάκων, έτσι ώστε να μπορούμε αυτή τη στιγμή να σας πούμε υπεύθυνα τι βοηθάει και τι δεν βοηθάει. Λοιπόν, υπάρχουν φάρμακα που κυκλοφορούν, που τα ξέρετε, όπως είναι το Νοτρόπ, όπως είναι το Νιμοτόπ, όπως είναι το Μεμοντρίν, το Ρεφεράν, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Είναι φάρμακα που κυκλοφορούν, λέγονται Νοτρόπικς, τα περισσότερα, και έχουν κάποια βοήθεια, αλλά ίσως τα αρχικά στάδια. Στη συνέχεια, όπου λέμε ότι τα περισσότερα νευρικά κύτταρα πεθαίνουν, δυστυχώς δεν έχουν κάποια αποτελέσματα και ίσως κάποιους αρρώστους τους κρατάνε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Επομένως, δεν είναι αυτό που λέμε πολλές φορές εμείς οι γιατροί, είτε το παίρνει είτε δεν το παίρνει, είναι το ίδιο. Κάτι κάνουν αυτά τα φάρμακα. Βέβαια, ελπίζουμε ότι μελλοντικά ένα φάρμακο που θα έρθει από την Αμερική και έχει κυκλοφορήσει ήδη στη Γερμανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ελλάδα, περιμένει το κόστος να βγει από το ΝΕΟΦ για να κυκλοφορήσει, το περίφημο Cognex ή τα Κρίνη, η οποία τελικά λένε ότι οι Αμερικανοί, ότι τα μισά άτομα από αυτά που την πήραν έχουν κάποια βελτίωση, θεαματική βελτίωση. Βέβαια, στην αρχή έχουν και τα άλλα φάρμακα. Θα σας πω μια ιστορία με μια κυρία η οποία έχει έρθει από την Ουγγαρία και η οποία έζησε 5-6 χρόνια στην Ελλάδα, έμαθε τα ελληνικά πολύ καλά και όταν ήρθε σε μένα δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε στα ελληνικά και ο σύζυγος ξέχασε δηλαδή τα ελληνικά. Αυτή ήταν η πρώτη εκδήλωση της νόσου Αλτσάιμερ, ξέχασε τη γλώσσα που έμαθε τελευταία. Και μιλούσαμε μέσω του συζύγου. Και παίρνοντας ένα φάρμακο, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στην Ελλάδα, η Ανιρασετάμι, που κυκλοφορεί από δύο φαρμακευτικές εταιρείες, είναι το Μεμοντρίν και το Ρεφεράν, αυτή η γυναίκα ξαναθυμήθηκε τα ελληνικά της και 3 μήνες μετά που την επανεξετάσαμε, στα ελληνικά πια, όχι με διερμηνέα το σύζυγό της. Άρα, θα παρακαλούσα όσοι γνωρίζετε ανθρώπους που πάσχουν με νόσο του Αλτσάιμερ, ας είναι σε επαφή με τους γιατρούς τους, γιατί κάποιοι από αυτούς πιθανώς να μπορούν να βοηθηθούν στα πρώτα στάδια και να κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν έλλειψη βιταμίνης B12, επομένως παίρνοντά τις να βοηθηθούν ακόμη πιο πολύ. Καινούργια φάρμακα έρχονται συνεχώς στα χέρια μας, επομένως μπορούμε θαυμάσια να ελπίζουμε σε καλύτερες θεραπευτικές αντιμετωπίσεις και επομένως δεν είναι πια ο άρρωστος με την νόσο του Αλτσάιμερ που θα πρέπει να τον βάλουμε στη γωνιά του και να περιμένουμε να πεθάνει ή να παρακαλούν οι συγγενείς πότε θα πεθάνει για να απαλλαγούμε από αυτόν, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πώς θα διατηρήσουμε τις νοητικές λειτουργίες αυτού του ανθρώπου όσο το δυνατόν περισσότερο και αν μεν έχει τη δυνατότητα, γιατί κάποιοι έχουν τις επικοινωνίες, πώς θα τους κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έδισαν βέβαια, τελείωσαν ό,τι είχαν να κάνουν και να προσφέρουν στη ζωή τους, αλλά τώρα είναι σειρά μας να τους προσφέρουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι ζουν, τι καταλαβαίνουν και αν νιώθουν κάποια πράγματα από αυτά τα οποία λέμε ή όχι. Επομένως, είναι πολύ μεγάλη σημασία έχει
το να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους κρατούμε συντροφιά και αν ξέρουμε ότι κάποιοι συγγενείς μας έχουν το τέτοιο πρόβλημα, να βρεθούμε κοντά τους κάποιες ώρες, να απαλλάξουμε τους συγγενείς από τη συνεχή φροντίδα που έχουν για αυτά τα άτομα, για να μπορέσουν να απελευθερωθούν και να κάνουν κάποιες άλλες δουλειές. Γιατί κάνουμε το λάθος, ενώ στα μικρά μας, τα μωρά, έστω και αν δεν μας καταλαβαίνουν, καθόμαστε με τις ώρες κοντά τους και τους μιλάμε και τους παίζουμε, έστω και αν δεν έχουμε δυνατότητα επικοινωνίας, με τους ηλικιωμένους φαίνεται ότι χάνουμε την υπομονή μας. Δεν ελπίζουμε τίποτα βέβαια, γι' αυτό ίσως και τη χάνουμε την υπομονή μας, ενώ στα μωρά ελπίζουμε ότι κάποτε θα μεγαλώσουν και κάποτε θα έχουμε μια σοβαρή επικοινωνία, αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι δεοντολογικά σωστό, να ξεχωρίζουμε τους μεν από τους δε, γιατί τα μεν παιδιά δεν έχουν προσφέρει τίποτα, οι δε γέροντες έχουν προσφέρει πολλά στη ζωή τους. Αυτά για την νόσο του Αλτσάιμερ, αλλά πριν να τελειώσω την κουβέντα, γιατί πάντα εγώ στις ομιλίες μου προτιμώ να κάνουμε κουβέντα περισσότερο και συζήτηση παρά να μιλάει ένας ομιλητής από έδρας. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω λίγα πράγματα για τις άλλες άνοιες. Πολλές φορές κάνουμε το εξής λάθος. Και εμείς οι γιατροί. Έρχεται ένας άρρωστος στο ιατρείο και λέει ότι ξεχνάει. Και βέβαια το πρώτο που σκεφτόμαστε, επειδή είναι πιο συχνή η νόσο του Αλτσάιμερ, είναι ότι έχει νόσο του Αλτσάιμερ και πολλοί γιατροί στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί για αυτή τη νόσο, λένε, έλα κυρία μου, πάρε τον άνδρα στο σπίτι, δεν έχεις τίποτα να του προσφέρεις, τίποτα να του κάνεις. Λοιπόν, πάρ' τον, δεν υπάρχουν φάρμακα αποτελεσματικά και περίμενε σε 8 χρόνια κατά μέσο όρο ο άνθρωπός σου θα πεθάνει. Και αυτό βέβαια είναι απελπιστικό για τους συγγενείς. Δεν πρέπει να λέγεται με κανένα νόμο. Είναι εντελώς αντιδεοντολογικό. Παρ' όλα αυτά γίνεται γιατί λείπει ενημέρωση. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πιθανώς να έχει ένα μηνυγκίωμα, έναν όγκο στον εγκέφαλο που αν αφαιρεθεί να γίνει εντελώς καλά. Και το τονίζω αυτό. Κάθε άρρωστος που ξεχνάει πρέπει να κάνει μια αξονική τομογραφία. Εντάξει. Και δεν θα έλεγα να πάτε και να πείτε στους γιατρούς σας, γιατρέ, ξεχνάω, θέλω να μου κάνεις μια αξονική τομογραφία. Αλλά έμεσα, με καλό τρόπο, γιατί όλοι μας έχουμε τον εγωισμό μας και είναι δύσκολο να τον πολεμήσουμε, να πάμε να πούμε, γιατρέ, άκουσα σε μια εκπομπή, χωρίς να αναφέρετε όνομα, χωρίς να αναφέρετε πού την άκουσατε, γιατί πολλές φορές γίνονται στόχοι και διοργανωτές και ομιλητές επιθέσεων. Λοιπόν, άκουσα κάπου ότι καλό είναι να κάνουμε μια αξονική τομογραφία και αυτό δείχνει και την ευγένεια της ψυχής της δικής σας. Και βέβαια βοηθάτε και τον γιατρό να συνέλθει και να βοηθήσει τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Επομένως, παρακαλώ πολύ και στους συγγενείς σας που ξεχνούνε, ζητήστε με έναν όμορφο τρόπο να γίνει μια αξονική τομογραφία, γιατί έχω δει 3 ανθρώπους μέχρι τώρα, σε αυτά τα 5 χρόνια, που τελικά κατέληξαν, πέθαναν με άνοια. Η διάγνωση ήταν νόσος του Αλτσάιμερ και υπήρχε ένας όγκος ο οποίος αύξανε και ο άρρωστος πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Επίσης, είπα πολύ γρήγορα τη βιταμίνη B12. Το 30% των αρρώστων με νόσο του Αλτσάιμερ έχουν έλλειψη βιταμίνης B12 και δεν έχουμε λύσει οι επιστήμονες το μυστήριο γιατί έχουν έλλειψη βιταμίνης B12. Αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι έχουν γίνει διατριβές επάνω σε αυτό, μεγάλοι επιστήμονες σε πολύ μεγάλα κέντρα έχουν ασχοληθεί, αλλά το ερώτημα δεν έχει λυθεί. Το δεδομένο είναι ότι 30% αυτών των ανθρώπων έχουν έλλειψη βιταμίνης B12 και αν τους τη δώσουμε θα βελτιωθούν κατά 30% και θα παρατείνουμε το χρόνο της ζωής τους. Επομένως, δεν επιτρέπεται άρρωστος, σας είπα το παράδειγμα του ανθρώπου εκείνου που είναι τώρα στην ψαροταβέρνα, ο οποίος νοσηλεύονταν από επίκουρο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ εκλεκτό συνάδελφο. Ο οποίος όμως δεν έστειλε για βιταμίνη B12, γιατί πολλές φορές σας λέω έρχεται ένας ανοϊκός και το λέμε είναι για την άκρη και έπεσε σε αυτή τη δύσκολη θέση και βέβαια οι συγγενείς είχαν σκοπό να τον πάνε στα δικαστήρια και τους λέω καθίστε βρε παιδιά, εσείς δεν κάνετε λάθη στη δουλειά σας.
Δεν κάνετε λάθη. Κάντε. Γιατί δηλαδή ένας γιατρός δεν του το συγχωρείτε να κάνει ένα λάθος? Λοιπόν, μια και ο Θεός τα άφερε έτσι, λοιπόν, θα αφήσετε αυτά τις διεκδικήσεις, ο άνθρωπός σας είναι τώρα καλά, ο Θεός βοήθησε και έγιναν όλα σωστά, αλλά σας λέω ότι είναι πολύ πιθανόν. Άρα κάτι άλλο που πρέπει να ζητήσετε με πάρα πολύ ευγένεια από τον γιατρό σας είναι να κάνει επίπεδα βιταμίνης B12. Οι ζωηροί άνθρωποι να κάνουν και εξέταση για σύφυλλη, γιατί μπορεί ένας άρρωστος να έχει πάθει σύφυλλη, να μην έχει καμιά άλλη εκδήλωση και να έχει άνοια. Παράδειγμα, μου έστειλε μία συνάδελφος νευρολόγος από τα Γιαννιτσά έναν άρρωστο με άνοια. Μου λέει, πάρε το να δεις τι πράγμα έχει. Και βέβαια το μυαλό μου, ομολογώ, μόνο στη σύφυλλη δεν πήγε, γιατί ο άνθρωπος ήταν καρδιολόγος, ήρθε από τη Ρωσία και βέβαια πιστεύω ότι και πίστευα ότι αυτό το πράγμα θα το ήξερε. Μια μέρα του έκανα παρακέντηση και έστειλα το εγκεφαλονοτιό υγρό για εξέταση. Του έκανα να ψάξω να βρω τι άνοια είναι αυτή, μέσα στην προσπάθεια να βρω τι είναι, και ήταν γεμάτο από σπυροχέτες, δηλαδή το μικρόβιο που προκαλεί τη σύφυλλη. Λοιπόν, στη συνέχεια πήρε ο άρρωστος πενικυλίνη, που είναι το φάρμακο εκλογής για τη σύφυλλη. Δεν υπάρχει πια σύφυλλη στον κόσμο, γιατί η πενικυλίνη την καταπολεμά, και έγινε καλά. Και όταν έγινε καλά και τον ρωτήσαμε, ήξερες ότι είχε σύφυλλη? Ναι, λέει, ήξερε. Και γιατί δεν πήγες σε έναν γιατρό, συνάδελφο, να γίνεις καλά? Η απάντηση ήταν ότι πήρε για λίγο καιρό πενικυλίνη, αλλά μετά το άφησε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καρδιολόγος και ήταν στα καράβια της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί ταξίδευε και ήταν ο καρδιολόγος των ναυτικών. Και αυτός ο άνθρωπος είχε προσβληθεί, το ήξερε, αλλά δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα πάθαινε ο ίδιος. Έκανε μια ελπή θεραπεία και βέβαια εμείς δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ένας συνάδελφος μπορούσε να αμελήσει ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η σύφυλλη. Επομένως, πάτε στο γιατρό σας και ζητήστε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να πω, πριν τελειώσω, κάποια πράγματα για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Ένας μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων ανθρώπων παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν είναι σίγουρο ότι μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο θα πάθει άνοια. Δεν ξέρουμε γιατί κάποιοι παθαίνουν και κάποιοι δεν παθαίνουν άνοια μετά από εγκεφαλικά επεισόδια. Επομένως, ένας που παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο θα πρέπει να είναι συνέχεια σε επαφή με τον γιατρό. Πρώτα-πρώτα να μην πάθει άλλο εγκεφαλικό επεισόδιο, δηλαδή να παίρνει φάρμακα έτσι ώστε να μην πάθει, γιατί έχω δει και αρρώστους οι οποίοι πάθανε εγκεφαλικό επεισόδιο και πήγαν στα σπίτια τους και λένε, εντάξει, τώρα είμαστε καλά, συνήλθαμε, δεν χρειάζεται να παίρνουμε τίποτα. Τι θα μου κάνουν οι γιατροί? Είναι λάθος αυτό, γιατί ένα ποσοστό, σας είπα, 20% των ανιών οφείλεται σε πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια. Επομένως, ένας άρρωστος που παθαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, το αν θα πάθει άνοια ή όχι, οφείλεται στον ίδιο. Εάν δεν φροντίσει τον εαυτό του και δεν είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον γιατρό, ο οποίος πάντα έχει κάτι να του δώσει. Θυμάμαι μια φορά, μου έλεγε ένας συνάδελφος, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα στις άνοιες. Και είχα απαντήσει τότε, αν ασχοληθείς με τον άρρωστο, πάντα θα βρεις κάτι να του προσφέρεις. Κούνησε το κεφάλι και μου είπε, πράγματι, όταν ασχολείται κανείς με κάποιον, όλο και περισσότερα έχει να δώσει. Επομένως, και τους γιατρούς σας θα τους κουντάτε για να σας δίνουν περισσότερα, αλλά και εσείς όλοι και εμείς θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε για το τι περισσότερο έχουμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν, δεν ξέρουμε τι καταλαβαίνουν και έχουν τα χέρια μόνιμα απλωμένα και ζητάν βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι από την έδρα που κάθεστε, κυρία Ζουδάκη, έχετε αντιληφθεί πώς σας έχει παρακολουθήσει ο κόσμος. Απορρόφησε την ομιλία σας, ήταν πάρα πολύ ωραίο το θέμα, αλλά και τόσο εκλακευμένο από μία επιστήμονα της δικής σας περιοχής, που πραγματικά νομίζω και αυτοί που είχαν ελάχιστες γνώσεις, πραγματικές εννοώ, μπόρεσαν να καταλάβουν αυτές τις έννοιες
και τους όρους τους ιατρικούς που χρησιμοποίησαν. Αυτό οφείλεται στο ότι χάλασαν τα slides. Αν είχαμε τα slides, θα ήταν πιο επιστημονικό το επίπεδο. Πιο επιστημονικό. Πάντως, νομίζω ότι ήταν πράγματι πάρα πολύ ενημερωτική ομιλία και οπωσδήποτε θα έχουμε πολλά ερωτήματα από κάτω. Θα παρακαλέσω λοιπόν όποιος έχει ερώτημα από κάτω από τη θέση του. Να ορίσει, κυρία. Ο μέσος όρος επιβίωσης για την νόσο του Αλτσάιμερ είναι 8 χρόνια. Εάν έχει νόσο του Αλτσάιμερ, πρέπει να μπει διάγνωση από το γιατρό και μετά από όλα αυτά που σας είπα, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε αν έχει νόσο του Αλτσάιμερ ή αν ξεχνάει μοναχά. Που είναι, ναι. Και είναι στο ίδιο επίπεδο. Ελάχιστη διαφορά. Θα μπορεί να μαγειρεύσει, μπορεί να ξεχνάει. Δεν φαίνεται να είναι Αλτσάιμερ. Γιατί η νόσος του Αλτσάιμερ έχει κάθε τι πτώση. Δηλαδή, δεν είναι, βέβαια αναφέρονται και περιπτώσεις που ζουν 25 χρόνια, αλλά πιστεύω ότι αυτές δεν είναι νόσος του Αλτσάιμερ. Όπως και η δική σας πιστεύω ότι έχει διαταραχές μνήμης. Είναι λόγω της ηλικίας. Βελτιώνεται. Επομένως, αν κάνετε επίπεδα βιταμίνης B12, πιθανώς να έχετε να έχει και έλλειψη βιταμίνης B12, που αν τη δώσετε θα βελτιωθεί ακόμη πιο πολύ. Γιατί 4 χρόνια στο να ξεχνάει μόνο είναι αδύνατον για την νόσο του Αλτσάιμερ. Θα έχουμε προχωρήσει. Να κάνω μια παρέμβαση. Αν παίρνουμε βιταμίνες B12, χωρίς να έχουμε νόσο, τι γίνεται? Α, μάλιστα. Θα θυμόμαστε περισσότερο. Πολύ ωραία ερώτηση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν απορροφάτε, κύριε δικηγόρε, από το στόμα. Σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να του δώσουμε σε ενέσεις. Αν έχετε το κουράγιο να κάνετε ενέσεις. Α, με ενέσεις. Με ενέσεις. Γιατί δυστυχώς δεν απορροφάτε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι τρώνε πολύ καλά. Τους φροντίζουν πάρα πολύ οι συγγενείς. Και φρούτα τρώνε και όλες τις τροφές και κρέας και σηκώτη που περιέχει πολύ βιταμίνη B12, αλλά τελικά δυστυχώς δεν βελτιώνονται, που σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει στην απορρόφηση. Ξέρετε ότι για τη βιταμίνη B12 δόθηκαν 2 βραβεία Νόμπελ? Όχι. 2 βραβεία. Ο ένας το πήρε μία χημικός η οποία ανακάλυψε τη δομή της βιταμίνης B12 και το άλλο το πήρε ένας γιατρός που έκανε την απλή παρατήρηση. Άνθρωποι με κακοήθη αναιμία που πέθαιναν για λόγω έλλειψης βιταμίνης B12, όταν έτρωγαν σηκώτη σε καθημερινή βάση, που είναι πολύ μεγάλη ποσότητα και ένα ποσοστό απορροφήτο από το στομάχι και από το έντερο, πήγαιναν καλά, δεν πέθαιναν. Αυτός λοιπόν πήρε και είπε ότι κάποια ουσία πρέπει να υπάρχει στο σηκώτη, που είναι η θεραπεία. Λοιπόν, αυτός πήρε πρώτος το βραβείο Νόμπελ και στη συνέχεια χημικός, η οποία μας παρουσίασε πώς είναι ο χημικός τύπος βιταμίνης B12. Από αύριο, κύριε Πόλες, εδώ θα δημοπαθήσουμε με τα σηκώτια. Η κυρία Σφίκα θέλει και ο κύριος μετά. Μάλιστα. Αν επηρεάζουν τα κινητικά νεύρα, θα πάει. Μάλιστα. Και οι γενιές των μανάδων μας έχουν χρησιμοποιήσει πολύ. Μάλιστα. Όσον αφορά για το πρώτο, σας είπα ότι στο τελικό στάδιο ο άρρωστος δεν μπορεί να κινηθεί και πολύ έτσι παραστατικά λένε ότι το 8% μόνο των αρρώστων με νόσο του Αλτσάιμερ δεν έχουν εξωπυραμιδικά συμπτώματα. Δηλαδή αυτό το πάγωμα στις κινήσεις, δηλαδή τα χέρια τους μένουν ακίνητα, κάνουν μικρά βηματάκια. Και σε κάποια φάση βέβαια δεν έχουν δύναμη και τα πόδια. Εκφυλίζονται δηλαδή όλα τα νευρικά κύτταρα. Αλλά εκείνα τα νευρικά κύτταρα που εκφυλίζονται πρώτα είναι αυτά που έχουν σχέση με τις νοητικές λειτουργίες. Δηλαδή την μνήμη, την κρίση, τον προσανατολισμό, την λειτουργία της συνεργασίας των δύο χεριών. Ναι, ακριβώς. Για πρόληψη δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρόληψη δυστυχώς μόνο αν υπάρχουν στις οικογένειες, αν δηλαδή έχετε τον πατέρα σας ή κάποιον αδελφό σας, θα μπορούσαμε να πάρουμε αίμα, να το στείλουμε στη Νέα Υόρκη ή στην Ιταλία, στη γειτονική, να δούμε αν έχετε το χρωμόσωμα, το παθολογικό. Εάν έχετε το χρωμόσωμα το παθολογικό, τι κάνουμε?
μπαίνουμε σε ένα παγκόσμιο χάρτη όλοι που έχουμε αυτό το χρωμόσωμα και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε θεραπεία. Δηλαδή πριν εμφανίσετε την Αλτσάιμερ να κάνουμε θεραπεία για να μην... Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το οποίο βέβαια δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, αλλά γίνονται οι χάρτες σε όλο τον κόσμο για να ξέρουμε ποιοι είναι υποψήφοι για την νόσο. Βέβαια είναι συνταρακτικό, ναι. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν άρρωστοι με αγκιοπάθη εγκεφάλου οι οποίοι έχουν φοβερή διάβγεια πνεύματος που δεν μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Και γι' αυτό λέμε ότι η Αλτσάιμερ δεν είναι αγκιακή νόσος, γιατί η αγκιοπάθεια δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω ποιο θα ήταν το καλύτερο επίρρημα, σε μερικούς κάνει άνοια, είναι τα πολλαπλά εγκεφαλικά, τα μικρά, έτσι, που πιάνουν τα μικρά αγκία. Μερικοί άρρωστοι κάνουν άνοια με αγκιοπάθεια εγκεφάλου, μερικοί όμως δεν κάνουν. Δεν ξέρουμε να το απαντήσουμε και αυτό. Πιθανώς να βρεθεί κάποιο γονίδιο που να καθορίζει ποιοι από αυτούς που θα πάθουν εγκεφαλικά και να είναι αυτό το γονίδιο κοντά σε εκείνο που καθορίζει ποιοι θα πάθουν εγκεφαλικό. Αλλά δεν τα ξέρουμε αυτά, ίσως μελλοντικά θα τα μάθουμε. Ναι, βέβαια. Εγώ τα χρησιμοποιώ αυτά τα φάρμακα και πραγματικά βλέπω ότι ακόμη και οι άρρωστοι με νόσο του Αλτσάιμερ σταθερά μένουν για ένα χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα πάλι πέφτουν, βέβαια. Ναι. Ναι, δεν σας απήντησα για το αλουμίνιο. Το αλουμίνιο έχει ενοχοποιηθεί από παλιά. Είχα μια διαφάνεια που γράφει ότι τα βαρέα μέταλλα ενοχοποιούνται για την νόσο του Αλτσάιμερ, μεταξύ αυτών και το αλουμίνιο. Όταν χορηγήθηκε στα κουνέλια, γιατί όταν διαπιστώσαμε ότι πράγματι μπορεί το αλουμίνιο ή στο νερό που πίνουμε ή στα κατσαρολικά που χρησιμοποιούμε μπορεί να ενοχοποιηθεί από τις επιδημιολογικές μελέτες που έγιναν, στη συνέχεια πήραν αλουμίνιο και το δώσαν στα κουνέλια. Και ο Νίκολσον το 1975 απέδειξε ότι το αλουμίνιο κάνει κάποιες βλάβες στον εγκέφαλο παρόμοιες με αυτές που έχει η νόσος του Αλτζάιμερ, αλλά δεν είναι οι ίδιες. Και έτσι έχουμε απομακρυνθεί από τη σκέψη ότι το αλουμίνιο. Αλλά ωστόσο έχουν γραφτεί βιβλία. Έχω στο σπίτι φακέλους ολόκληρους με την επίδραση του αλουμινίου και τις ατέλειωτες συζητήσεις μεταξύ των επιστημόνων. Κάνει ή δεν κάνει. Αλλά εγώ σας λέω το εξής, ότι η επιδημιολογική μελέτη που έγινε στην Ελλάδα, στην Πηλαία, που πρόσφατα την τελειώσαμε, δείχνει ποσοστά τα ίδια που δείχνουν οι άλλες χώρες. Επομένως, και είναι οι γιαγιάδες πάνω από 70 χρονών και οι παππούδες. Άρα δεν πιστεύω ότι οι συνθήκες διαβίωσης της Ελλάδος διαφέρουν από τις άλλες χώρες. Κ. Σταμάτη. Λίγο πολύ όλοι ξεχνάμε. Έχουμε λοιπόν το παιδί γύρω μας. Πότε και από ποια περιστατικά μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να ανησυχεί κανείς, ότι ξέρετε, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Κάτι δεν πάει καλά. Και πλέον αρχίζει και μεταπίπτει σε μια παθολογική κατάσταση. Για να αρχίσουμε, ας πούμε, να ψαχνόμαστε κατά τα κοινό λόγο. Πάρα πολύ ωραία. Να ανατρέψουμε σε κάποια... Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πολλές φορές οι άνθρωποι ξεχνάμε γιατί... Επίσης, ένας άνθρωπος που έχει άγχος ξεχνάει. Μπλοκάρεται. Το άγχος μπλοκάρει το μυαλό. Επίσης, ένας άνθρωπος που έχει στεναχωρηθεί πρόσφατα, η κατάθλιψη, μπλοκάρει το μυαλό. Και σας λέω με λύπη ότι κάθε μέρα που έρχονται και βλέπω αρρώστους με Αλτσάιμερ, όταν τους ρωτήσω στεναχωρέθηκε, είχε κανένα πρόβλημα τότε που άρχισε να ξεχνάει, οι περισσότεροι μου λένε πέθανε ο σύζυγος, σκοτώθηκε το παιδί της, αρρώστησε ο σύζυγος. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο οδυνηρό γεγονός, το οποίο έχει προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο εσωτερικό πόνο και από εκεί αρχίζει η κατηφόρα. Θα μου πείτε γιατί άλλοι. Αυτό το παράδειγμα που συχνά χρησιμοποιώ, δύο μητέρες χάνουν τα παιδιά τους. Τι πιο δημιουργό.
μια γυναίκα κλείνεται στο σπίτι, βάζει τα μαύρα, κλείνει τα παντούρια και κλαίει όλη μέρα, η άλλη βγαίνει και γίνεται η μάνα των ορφανών, η κόρη των ηλικιωμένων στα γυροκομεία, η αδελφή των ανθρώπων στα ψυχιατρία και βλέπετε ότι μέσα από αυτή την προσφορά κλπ. Νιώθει ότι αναπαύει την ψυχή του παιδιού τη σημεία, ενώ η άλλη χάνεται και η ίδια μαραζωμένη μέσα στο περιβάλλον της. Αυτά τα πράγματα σίγουρα είναι αυτός ο συνδυασμός που είπα, αλλά δεν τον τόνισα πολύ, ότι για πολλές αρρώστιες φταίνε μεν τα γονίδια, φταίνε τα χρωμοσώματα, φταίει το τι γενετικό υλικό έχουμε μέσα μας, σε συνδυασμό όμως με κάποιους παράγοντες του περιβάλλοντος. Δηλαδή κάποιοι παράγοντες του περιβάλλοντος έρχονται να κινητοποιήσουν αυτά τα γονίδια, να κάνουν την έκφρασή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που πιθανώς να έχουν αυτά τα γονίδια, να μην έρθουν οι εξωτερικοί παράγοντες και αυτοί να μην εκφράσουν. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έχει η μητέρα νόσο Αλτσάιμερ. Θα κάνει οπωσδήποτε ο γιος νόσο Αλτσάιμερ. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Μπορεί να έχει το χρωμόσωμα, αλλά να μην βρεθούν οι κατάλληλες συνθήκες οι οποίες να ενεργοποιήσουν το χρωμόσωμα. Επομένως, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε να είμαστε απογορευτικοί. Λέμε, θα ξεκινήσεις, θα κάνεις και εσύ την οικογένειά σου, η ηλικία που αρχίζει μια νόσος είναι στα 60 περίπου, έτσι, ας πούμε στα 55 εσύ, εντάξει. Μέχρι τότε θα έχεις κάνει την καριέρα σου, θα έχεις κάνει την οικογένειά σου, θα έχεις ζήσει κάποια χρόνια. Επομένως, δεν μπορεί να είναι ανασταλτικό. Και αν δεν πάθεις, που δεν είναι σίγουρο, 100% δεν είναι σίγουρο. Να παρεμπερέσω αμέσως, κύριε Βικάρη, να σας δώσω, επειδή λίγο παρεμπερέσω το ερώτημα που θέλω να κάνω. Εσείς βλέπετε και τα παιδιά βέβαια στο σχολείο και νομίζω ότι μπορεί να συμπέσουν. Πολλά παιδιά από μικρή ηλικία πλέον χρησιμοποιούν τα κομπιούτερ είτε για τις πράξεις αριθμητικής, είτε έχουν τα μνήμες, τα διάφορα κομπιουτεράκια στη ζέπη. Ανά πάση στιγμή τους επιθυμίζουν ορισμένες αδερφές. Και εμείς οι μεγάλοι τα κρατάμε. Αυτά μήπως συντείνουν. Πάμε σε κάποιο άλλο επίπεδο, σε άλλο πεδίο, σε άλλα χωράφια. Ναι. Μήπως πράγματι εξασθενούν τη μνήμη, διότι δεν την ασκούμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πέρυσι ήμουν στη Βιέννη και είχα σαν ομιλία τις παράγοντες κινδύνου για την νόσο του Αλτσάιμερ. Μεταξύ αυτών μίλησα για την εκπαίδευση. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι άνθρωποι με χαμηλή εκπαίδευση, ξέρω εγώ, αναλφάβητοι 3 χρόνια στο δημοτικό, είναι πιο ευάλωτοι για στην νόσο του Αλτζάιμερ. Αυτό τώρα είναι το εξής, με άλλα λόγια. Ένας εκπαιδευτικός, ένας γιατρός, ένας ιερέας ή ένας πολιτικός μηχανικός που συνέχεια ασχολείται με τα βιβλία και με το διάβασμα, ασκεί το μυαλό του. Άρα το κρατάει σε μία ενεργό κατάσταση. Είναι με άλλα λόγια το ίδιο. Το ερώτημα δεν έχει απαντηθεί. Γιατί σηκώθηκε ένας εκλεκτός συνάδελφος, Έλληνας, και είπε ότι σαφώς η εκπαίδευση είναι προφυλακτικός παράγοντας. Γιατί κρατάμε τους νευρώνες μας σε συνεχή διάγερση. Δεχόμαστε συνεχώς μηνύματα, αυτά τα μηνύματα τα επεξεργαζόμαστε, άρα κρατούμε τον εγκέφαλο σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων και συνεχώς μηνύματα έρχονται και ερεθίζουν τους νευρώνες και τους κρατούν στη ζωή. Και έρχεται ένας άλλος εκλεκτός συνάδελφος από την Αυστρία, ο πρώτος ήταν από την Ελλάδα, ο δεύτερος ήταν από την Αυστρία, ένας νεαρός, έτσι με πολύ καθαρό μυαλό, όσες φορές τον έχω δει στα συνέδρια τον έχω χαρεί, και λέει, μα πώς μπορούμε να το πούμε αυτό, τη στιγμή που λέμε ότι κάθε μηχανή όταν δουλεύει πολύ κουράζεται και πεθαίνει. Επομένως, γιατί να μην πούμε ότι κουράζεται το μυαλό και αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται πολύ, κουράζονται πολύ, καταστρέφουν τους νευρώνες τους και σε κάποια φάση παθαίνουν Αλτζάιμερ. Και βέβαια και οι δύο είχαν δίκιο σε εκείνη τη φάση. Οι στατιστικές βέβαια είναι υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Εγώ βέβαια τους είπα τα αποτελέσματα των στατιστικών και σταμάτησε εκεί. Δεν εξέφρασα γνώμη, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πρόβλημα πολύπλοκο. Και ένας από τους καλύτερους Αμερικανούς, ο Κάτσμαν στην Αμερική, έγραψε ένα πολύ ωραίο editorial άρθρο, δηλαδή πρώτο άρθρο σε περιοδικό αγγλόφωνο, αμερικάνικο, το οποίο έλεγε
Είναι η εκπαίδευση προφυλακτικός παράγοντας και έφτανε στο επίπεδο και έλεγε ότι αν τελικά δεν καταφέρουμε να λύσουμε πολλά πράγματα και έλεγε 1, 2, 3, 4, 5, 6 που θα σας κούραζα να σας τα πω, δεν μπορούμε να μιλήσουμε αν είναι ή δεν είναι προφυλακτικός παράγοντας. Πολύ ωραία. Κύριε Μικιάτα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω το ποσοστό καταφύλων γέφυρων. Όχι, είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Η νόσος. Η νόσος είναι πιο συχνή στις γυναίκες, σας ευχαριστώ που μου το θυμήσατε να το πω. Και βέβαια ψάχνοντας στο μυαλό μου να δω γιατί, βέβαια λένε πολλοί ότι ίσως η έλλειψη των ιστρογόνων από κάποια φάση και μετά την εμμηνόπαυση, η ελάττωση των ιστρογόνων ίσως παίζει κάποιο ρόλο. Και πολλοί επιστήμονες έχουν δώσει ιστρογόνα για θεραπεία, αλλά δυστυχώς τα ιστρογόνα χορηγήθηκαν και στον καρκίνο του μαστού και είχαν καρκινογόνες ιδιότητες, δηλαδή φοβερές παρενέργειες, και γι' αυτό είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Αντίθετα, τα ανδρογόνα διατηρούνται πάρα πολύ στους άνδρες μέχρι τα βαθιά της γεράματα. Δεν μιλάμε για κλιμακτήριο στους άνδρες. Και λέμε ότι ένας λόγος είναι τα ιστρογόνα. Εγώ σκεφτόμουν ότι μήπως οι γυναίκες είμαστε πιο ευαίσθητες από τους άνδρες και πιο ευάλωτες στα εξωτερικά ερεθίσματα. Επειδή σας είπα προηγουμένως για την κατάθλιψη σαν προδιαθετικός παράγοντας. Είναι γεγονός, γιατί οι εμπειρίες μου λένε ότι οι άνδρες δείχνουν ότι είναι σκληροί, αλλά είναι πιο ευαίσθητοι. Και είναι πιο ψυχούλες οι άνδρες από εμάς τις γυναίκες. Δεν ξέρω. Το είναι για τους άνδρες, χειροκρότημα. Δεν ξέρω. Και εμείς ίσως είμαστε, δείχνουμε ότι είμαστε ευαίσθητες, αλλά έχουμε φοβερή αντοχή. Που μας λένε επτάψυχες. Επτάψυχες, ακριβώς. Ναι. Η κρίση πώς επηρεάζει, καλά, η κρίση. Δυστυχώς πάρα πολύ. Μαζί πάρα πολύ. Δεν μπορεί να κρίνει. Στοιχειώδη πράγματα, δεν μπορεί να ξεχωρίσει στοιχειώδη πράγματα. Είναι δυστυχώς. Όχι. Δεν έχουμε βέβαια. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κέντρο για την κρίση. Πιστεύω ότι η κρίση είναι απόρρια και αποτέλεσμα των λειτουργιών όλων του εγκεφάλου. Ενώ η μνήμη, ξέρουμε ότι ξεκινάει από τον υπόκαμπο, δηλαδή εκεί γίνονται οι πρώτες εγχαράξεις, στη συνέχεια πηγαίνουν στην ψαλίδα, στη συνέχεια στην έλικα του προσαγωγείου και ούτω καθεξής, και μετά γίνονται πάνω στο φλοιό, η κρίση τελικά χρησιμοποιεί όλες τις νοητικές λειτουργίες για να βγει προς τα έξω. Επομένως, ακριβώς, πρέπει δηλαδή να έχει κανείς και μνήμη και ικανότητα μάθησης και ικανότητα προσανατολισμού και ικανότητα προσαρμογής. Πολλές ικανότητες πρέπει να έχει κανείς για να έχει κρίση. Και κέντρο πραγματικά του εγκεφάλου δεν έχει βρεθεί για την κρίση. Άλλο ερώτημα. Να σας πω, περνάτε στα βαθιά να ράζεις. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν είχαμε δυνατότητα να ψάξουμε να βρούμε το κέντρο της κρίσης. Τώρα έχουμε. Υπάρχει ένα μηχάνημα που λέγεται PET, Positron Emission Tomography. Αυτό τι δείχνει. Βάζουν τον άρρωστο τον άνθρωπο να γράψει, φοιτητές κυρίως, και καταγράφουν στον εγκέφαλο που πηγαίνει πολύ αίμα και βλέπουν, το κέντρο της γραφής είναι εκεί. Βάζουν τον άρρωστο να δει τηλεόραση και βλέπετε όλο το αίμα μαζεύεται στον ηνιακό λοβό. Με τον ηνιακό λοβό βλέπουμε. Τώρα, εάν βάλουν τον άρρωστο τον άνθρωπο να πει τι διαφορά υπάρχει μεταξύ του αεροπλάνου και του πουλιού, που είναι μια ερώτηση κρίσεως, όπως πολύ καλά ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, αλλά θα ήθελα να μάθω και θα ψάξω να το βρω και θα σας στείλω μήνυμα. Και αν θέλετε να πειραματιστείτε, κύριε καθηγητά, μπορείτε να πάρετε. Δεν έχουμε PET. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό το μηχάνημα. Αλλιώς θα το έκανα, θα πήγαινα και θα το έκανα τώρα. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ, κάνατε πάρα πολλές ερωτήσεις και ανησυχούν από κάτω. Όχι, δεν, ας τελειώσει τώρα. Ναι. Στους πιλότους των σύγχρονων αεροπλάνων γίνονται τέτοιες έρευνες. Ναι. Βάζει μια ατμόσφαιρα και σιγά σιγά αεροπλάνων, ας πούμε, διάφορα. Ναι. Θα τα δω αυτό, δεν το ξέρω. Είναι φυσικός ο κύριος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Ωραία. Μόνιμος ακροατής της σχολής γονέων. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλό συζητητή. Να πούνε και δύο κοπελές που θέλουν. Έλα.
ακούω. Δυνατά. Γιατί δεν μου τα έκανες ιδιαίτερος τώρα. Είμαστε συνεργάτες παλιά. Ναι. Για να πέστε, θα βοηθήσουμε. Γιατί Δεσποινής είναι ψυχολόγος μου. Ναι, ψυχολόγος. Βέβαια. Πολύ σωστά είναι αυτά. Όσο για, για το πρώτο ερώτημα, για την βιομηχανική επίδραση, θα έλεγα ότι δεν έχουν γίνει μελέτες, γιατί βλέπετε ότι δουλεύουν σε μια βιομηχανία πάρα πολύ και ένας παθαίνει. Είναι το ποσοστό που αναμενόταν ή είναι το ποσοστό, δεν ξέρουμε. Έχουμε και συναφές θέμα την ερχόμενη Δευτέρα, χημεία και περιβάλλον, οπότε θα ελεγχθούν αρκετά πολύ πράγματα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Το ρωτήστε και θα ήθελα να το μάθω κι εγώ. Από τη βιογραφία δεν φαίνεται τίποτα. Το δεύτερο τώρα, όλοι οι συγγενείς παθαίνουν κατάθλιψη. Όλοι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να είναι οι σύζυγοι, οι γυναίκες ή οι άνδρες που να μην παθαίνουν κατάθλιψη. Επομένως, σίγουρα χρειάζεται να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή κάνω μια προσπάθεια να συγκεντρώσω γύρω μας, γύρω στην ομάδα που δουλεύουμε, κοινωνικούς λειτουργούς που να κάνουν φόδους στα σπίτια και να βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους να απαλλαγούν, να συμβιβαστούν με το πρόβλημα και να απαλλαγούν, μια και το κράτος δεν μπορεί να μας δώσει χώρους. Και ο σύλλογος που έχουμε κάνει, ο σύλλογος για την νόσο του Αλτσάιμερ στην Ελλάδα, δεν έχει οικονομικά μέσα για να στηρίξει και να στήσει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Ναι, και νομίζω κάποιο άλλο ερώτημα υπήρχε. Και θα ρωτήσω εν τω μεταξύ, οι νέοι δεν έχουν πρόβλημα να προσβληθούν? Μάλιστα. Σαν εμάς, ας πούμε. Όταν ήμουν στην Αμερική πέρυσι, μου είπε η γραμματεύς της Παγκόσμιας Εταιρείας της Νόσου του Αλτσάιμερ ότι υπάρχει μια 29χρονη με νόσο του Αλτσάιμερ στην Αμερική, στο Σικάγο. Και εγώ είχα την εμπειρία μιας νέας γυναίκας, 32 χρονών, η οποία είχε τον πατέρα της με νόσο του Αλτσάιμερ και ήρθε με αγωνία μια μέρα και μου λέει: «Πάσχω κι εγώ από νόσο του Αλτσάιμερ». Και βέβαια, της είπα, κάτσε να δούμε πρώτα και μετά. Της κάνουμε τα τεστ. Δεν είχε βέβαια τα τεστ επηρεασμένα, αλλά η ίδια ήξερε πολύ καλά ότι έχει πρόβλημα. Και να σας λέω για ένα παράδειγμα τώρα που ρωτήσατε προηγουμένως πότε θα καταλάβουμε ότι πρέπει να πάμε στο γιατρό. Έμπαινε, λέει, στο αυτοκίνητο και σε κάποια φάση χτυπούσε κάποιο κουμπί και ήταν το αλάρμ. Και στη συνέχεια έλεγε, τώρα τι, ποιο κουμπί πρέπει να σβήσω? Μάλιστα. Και καθόταν 5-10 λεπτά με το αλάρμ ανοιχτό και δεν είχε τη δυνατότητα να βρει τι πρέπει να κάνει. Βέβαια τα τεστ έδειξαν ότι δεν έχει νόσο του Αλτσάιμερ ακόμα, ότι λίγο ξεχνάει. Στη συνέχεια κάναμε και άλλες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων σπέκτ εγκεφάλου, κάτι παρόμοιο με το PET που λέγαμε προηγουμένως, και έδειξε ότι έχουμε ερχόμενα προβλήματα. Της είπα ότι κάτσε ακόμη, είναι νωρίς, μπορεί κάτι να αρχίζει, αλλά δεν, και εξαφανίστηκε. Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ και το στρες το οποίο ένιωσε που εξαφανίστηκε, δεν ξαναήρθε. Επομένως ο Θεός θα μας φυλάξει από αυτήν την ασθένεια. Είναι φοβερή. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Τσολάκη, που επιβληθήκατε στον κόπο να έρθετε και με ενδείξεις καιρικές συνθήκες. Και θα παρακαλούσα να μας ξανάρθετε, γιατί είναι πολύ σπουδαία αυτά και σημαντικά αυτά που λέτε. Μάλιστα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλους σας.